Είναι βράδυ Τετάρτης 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και εμείς βρισκόμαστε στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Παναγιώτη Κυρίνη. Κύριε Δημαρχέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που μας δεχτήκατε με χαρά στο γραφείο σας για αυτή την σύντομη κουβέντα συνέντευξη την οποία θα κάνουμε σήμερα, παρά τον λίγο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να μιλήσουμε με αφορμή τη συμπλήρωση των 2 ετών της διοίκησης και της παράταξής σας της ώρας ευθύνης. Θα ήθελα να μιλήσουμε, να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα για να μπορέσουν τόσο οι αναγνώστες του Αλεξάνδρεια Γιδάστη.gr όσο και οι δημότες του Ευρύτερου Δήμου Αλεξάνδρειας να ενημερωθούν και να ακούσουν κάποια θέματα τα οποία απασχολούν και τους ίδιους και έχουν να κάνουν άμεση σχέση και με το Δημαρχείο αλλά και με το δικό σας πρόσωπο. Είμαι στη διάθεσή σας να βοηθήσω κι εγώ στην προσπάθειά σας και θεωρώ πως είναι και η υποχρέωσή μου να ενημερωθούν οι πολίτες μέσα από οποιοδήποτε μέσο επί του προκειμένου από το δικό σας site, ούτως ώστε να έχουν και αυτοί μια εικόνα για το πώς πορεύονται τα δημοτικά πράγματα. Γνωρίζουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός της διοίκησής σας. Το έχετε αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο πως προετοιμάζετε μαζί με τους συνεργάτες σας τον απολογισμό, τον οποίο οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να τον ακούσουν σύντομα από τα δικά σας χείλη και από τα χείλη των συνεργατών σας. Εγώ θα ήθελα ωστόσο με την συμπλήρωση των 2 ετών από το 2014 που αναλάβατε να πούμε 2-3 σημεία στα οποία η ώρα ευθύνης ξεκίνησε τον προεκλογικό της αγώνα μιλώντας για αυτά, έχοντας θέσεις για αυτά και τα οποία θεωρείτε εσείς πως τα κράτησε στην διάρκεια αυτής της διετίας η οποία συμπληρώνεται. Ναι. Πράγματι, αύριο κλείνουμε 2 χρόνια διοίκησης. 2 χρόνια δουλειάς, μεγάλης προσπάθειας και φυσικά 2 χρόνια με πάρα πολλά συμπεράσματα από τα όσα αντιμετωπίσαμε εδώ και από τα όσα κάναμε ως διοίκηση. Σκοπεύουμε όντως να κάνουμε τον απολογισμό του 2015. Εκεί θα αναφερθούμε λεπτομερώς και αναλυτικά σε όλα τα ζητήματα και σε όλο το φάσμα των δημοτικών αρμοδιοτήτων. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις όποιες ερωτήσεις θέλετε, ούτως ώστε να δώσουμε μια σφαιρική ενημέρωση στον κόσμο. Είναι αυτό το οποίο είπα, ότι η ώρα ευθύνης ξεκίνησε με ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, έχω ακόμα το αντίγραφο στο γραφείο μου από το φυλάδιο της ώρας ευθύνης. Πού πιστεύετε ότι πετύχατε ως διοίκηση, εφαρμόζοντας αυτά τα οποία υποσχεθήκατε στον λαό, υποσχεθήκατε στον κόσμο που σας ψήφισε και σας ανέδειξε ως διοίκηση του Δήμου Αλεξάνδρειας? Θα θυμάστε πολύ καλά, κύριε Τομοξή, ότι πράγματι είχαμε ένα πλούσιο αλλά ρεαλιστικό πρόγραμμα προεκλογικά. Έτσι το σχεδιάσαμε, έτσι σκεφτήκαμε πως πρέπει να κινηθούμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Θα σας θυμίσω όμως ότι 3 πράγματα ήταν πρώτα στην ατζέντα. Ήταν πάνω απ' όλα η διαφάνεια, η σωστή διαχείριση και η δημοκρατία. Πάνω σε αυτούς τους άξονες επικεντρώσαμε αρχικά. Βεβαίως γίναν πάρα πολλά πράγματα και σε άλλους τομείς. Θέλω να σας πω ότι κρατήσαμε ψηλά τη σημαία της ώρας ευθύνης μέχρι σήμερα. Κάναμε πράξη τη λειτουργία μας όσον αφορά τη διαφάνεια. Δώσαμε μεγάλο αγώνα ούτως ώστε να υπάρξει σωστή διαχείριση και να μην υπάρχουν παρεκτροπές σε όλα τα ζητήματα, τα οικονομικά και τα διαχειριστικά. Και φυσικά θεωρώ πως μέσα στο Δημαρχείο αλλά και και σε όλο το φάσμα του Δήμου και σε όλη την επικράτεια του Δήμου υπήρξε μια δημοκρατική διαδικασία. Και αυτό το αποδείξαμε με κάποιες συνελεύσεις που κάναμε, με την δυνατότητα που έχει ο Δήμαρχος και που το κάνει πράξη να δέχεται ανθρώπους στο Δημαρχείο και να ακούει τους πολίτες, να ακούει τα παράπονά τους, όπου μπορεί να δίνει άμεσες λύσεις, όπου δεν μπορεί να τις προγραμματίζει ούτως ώστε να ανακουφίζεται ο Δημότης. Κυρίαρχα όμως θέλω να επικεντρωθώ στο ότι αμέσως μετά τον απολογισμό, το λέω σε εσάς για πρώτη φορά, θα το ανακοινώσω βέβαια και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρξει η ώρα του Δημότη, η οποία θα προγραμματιστεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε με την παρουσία του Δημάρχου, όλων των επιτελών, όλων των συνεργατών του Δημάρχου στο πάνελ, να μπορεί ο Δημότης να μας λέει το παράπονό του και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι θα μας βοηθά να κάνουμε το έργο μας πιο αποτελεσματικό και πιο χρήσιμο για το Δημότη.
Θα βγει μια ανακοίνωση, θα βγει το πρόγραμμα, δεν θα αργήσει αυτό να γίνει και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με όλους τους δημότες ή τουλάχιστον με τους δημότες που ενδιαφέρονται να έρθουν να μας πούν τα προβλήματά τους ή να αναδείξουν κάποια προβλήματα τα οποία πιθανόν εμείς δεν τα έχουμε δει ή δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας. Το σχεδιάζετε μέσα στο 2016 αυτό? Ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε, είπα, αμέσως μετά τον απολογισμό. Θα το ανακοινώσω, θα ανακοινώσω την ημερομηνία της πρώτης και στη συνέχεια είπα ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και να συζητήσουμε και να ακούσουμε όλους τους δημότες μας. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κλείνουν 2 χρόνια αύριο. Σίγουρα θα υπάρχουν όμως τομείς τους οποίους δεν θεωρείτε ότι. Δεν είστε μάλλον τόσο ευχαριστημένος ότι. Δεν θα πω ότι δεν πετύχατε. Θα πω ότι δεν τα πήγατε τόσο καλά. Θα μας πείτε μερικούς. Πριν πάω σε αυτό, θα ήθελα στο φάσμα της σωστής διαχείρισης να αναφέρω μερικά πράγματα και να πω και να αποκαλύψω τα αποτελέσματα αυτής της παραμέτρου. Πρέπει να σας πω, κύριε Τομουξή, ότι στο διάστημα αυτό των 2 ετών, αυτό που συνέβαινε κατά τα προηγούμενα έτη και που δημιουργούσε οφειλές τις οποίες εμείς βρήκαμε μπροστά μας και είναι πάρα πολλές τα νούμερα και τα στοιχεία, θα τα αναφέρω στον απολογισμό του επόμενου διαστήματος, όποτε αυτός γίνει και αυτό δεν θα αργήσει να γίνει. Επίσης θέλω να πω ότι εμείς ως διοίκηση εξαλείψαμε όλες τις οφειλές του παρελθόντος, αυτό θέλω να το τονίσω, δεν δημιουργήσαμε καινούργιες. Η λειτουργία μας είναι τέτοια που δεν αφήνει οικονομικά κενά. Αποπληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις σε λογικό χρόνο και μάλιστα θα έλεγα σε σύντομο χρόνο. Και το σπουδαιότερο αποτέλεσμα όλης αυτής της λειτουργίας μας είναι ότι ενισχύσαμε τα οικονομικά του Δήμου σε αυτές τις δύσκολες εποχές, σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει καταφέρει να βελτιώσει τα οικονομικά του και αυτό βέβαια δεν είναι αυτό που μας κάνει ευχαριστημένους. Το ότι βελτιώσαμε τα οικονομικά του Δήμου μας κάνει διπλά ευχαριστημένους. Πρώτον, γιατί η χρηστή διαχείριση έφερε το αποτέλεσμά της και δεύτερον, μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από μια καλή οικονομική κατάσταση την οποία δημιουργούμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα που θα μας έρθουν στο μέλλον. Άρα, ξαναλέω και το τονίζω και αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος γι' αυτό, αλλά και ικανοποιημένος ότι στο Δήμο έχει μπει μια τάξη, έχουν βελτιωθεί κατά πολύ τα οικονομικά, έχουν απαλληφθεί και έχουν καθαριστεί αμαρτίες σε εισαγωγικά παρελθόντος. Βέβαια, ο Δήμος έχει συνέχεια, λογικό είναι να αποπληρώνει παλιές οφειλές. Θα πω πάλι ότι αυτές οι οφειλές ήταν πάρα πολλές, ήταν υψηλές. Θα τις ονοματίσω και θα αναφέρω ποσά όπως σας είπα, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι δεν δημιουργούμε καινούργιες, δημιουργούμε ταμείο με το οποίο θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα που μας έρχονται και που κάθε μέρα είναι πολλά και απρόβλεπτα. Να πάμε τώρα στην αντίθετη πλευρά. Ναι. Καλά τα καλά, να μιλήσουμε λίγο για θέματα στα οποία δεν μείνατε ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνατε από το ξεκίνημα της διοίκησής σας. Σε δική μας συνομιλία πάλι δέχτηκα την ίδια ερώτηση. Θα σας θυμίσω και θα σας πω για άλλη μια φορά ότι εγώ θα ήθελα τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα από το πώς είναι σήμερα. Τα πράγματα σήμερα είναι καλά. Εγώ δεν μένω σε αυτό, δεν ικανοποιούμε σε αυτό. Έχω την τάση, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι λειτουργούν και όλοι οι συνεργάτες μου. Και ως στόχος και σκοπός είναι με τη δουλειά μας να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Δουλεύουμε και διαρκώς προς το πολύ καλό και προς το άριστο, δεν βλέπουμε ταβάνι. Θα προσπαθούμε πάντα γι' αυτό. Θα το πετυχαίνουμε και θεωρώ πως θα ικανοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό τους δημότες μας, εξαλείφοντας πολλές από τις ανάγκες της καθημερινότητας που έχουν. Σωστά. Τελείωσε το καλοκαίρι. Είχε ακουστεί από την διοίκησή σας πως θα έχουμε την μεταφορά της βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο. Είχαμε ακούσει πως θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια σε σύντομο διάστημα του Πνευματικού Κέντρου. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Τι φταίει, θα γίνει, και αν γίνει ναι, και αν γίνει, πότε? Δεν φταίει τίποτα. Δηλαδή,
είναι στόχος και σκοπός μας και προγραμματισμός μας όλα αυτά που εξαγγείλαμε σε πολύ λογικό χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθούν. Μου δίνετε μια καλή ευκαιρία να σας πω ότι από τις 5 του μηνός η βιβλιοθήκη η παλιά θα είναι κλειστή και στόχος είναι να μεταφερθεί... 5 Σεπτέμβρη. Ναι, 5 Σεπτέμβρη θα αρχίσει η μεταφορά της βιβλιοθήκης, η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολη. Τα υλικά και τα βιβλία και ό,τι υπάρχει μέσα στη σημερινή βιβλιοθήκη που λειτουργεί έχουν ένα σημαντικό όγκο. Αυτό θέλει δουλειά. Θα το πραγματοποιήσουμε όσο γρηγορότερα μπορούμε, αλλά και μεθοδικότερα, για να μην προκαλέσουμε, και μεθοδικά, συγγνώμη, για να μην προκαλέσουμε ζημιές. Πιστεύω ότι σε ένα δεκαπενθήμερο από σήμερα θα είμαστε εγκατεστημένοι. Κρατώ μια μικρή επιφύλαξη λέγοντας δεκαπενθήμερο, μπορεί να είναι και 17-18. Θα είμαστε εγκατεστημένοι στη νέα βιβλιοθήκη, σε αυτό το καινούριο κτίριο, που ηλικιακά δεν είναι καινούριο, αλλά καινούριο είναι τώρα που ανακατασκευάστηκε, τώρα που ολοκληρώθηκε, και θα έχουμε παραδώσει στους δημότες μας και κυρίως στους μαθητές και στους ανθρώπους που αρέσει το διάβασμα, μια καινούρια βιβλιοθήκη για την οποία θέλω να σας πω ότι θα εκπλαγείτε από την ομορφιά, από την ποιότητα και από την τακτοποίηση που υπάρχει μέσα, ούτως ώστε και η Αλεξάνδρεια να έχει μια κεντρική βιβλιοθήκη, ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μια κεντρική βιβλιοθήκη η οποία θα ικανοποιεί το κοινό. Αναφερθήκατε σε μια παλιότερη κουβέντα που κάναμε. Θα αναφερθώ και εγώ σε μια αντίστοιχη πάλι παλιότερα που κάναμε μαζί στο Πνευματικό Κέντρο. Τότε που είχαν τοποθετηθεί τα καθίσματα και είχαμε πει ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται, θα γίνουν και αν θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2016. Πολλοί ρωτάνε και πολύ ενδιαφέρον. Μαζί κάναμε τη συνέντευξη, μαζί το κουβεντιάσαμε και μαζί δείξαμε στον κόσμο ποια είναι η εσωτερική κατάσταση του κτηρίου. Έχω τη δυνατότητα να σας πω πως αν θέλω αύριο να ανοίξω τις πόρτες του Πνευματικού Κέντρου και να παρουσιάσω στον κόσμο αυτό το κόσμημα, μπορώ να το κάνω. Επειδή όμως θέλω να το οργανώσω σωστά, θέλω να φτιάξω τον κανονισμό λειτουργίας, θέλω να τελειώσω κάποιες κατασκευαστικές ατέλειες οι οποίες υπάρχουν στο Πνευματικό Κέντρο, λεπτομέρειες μεν, αλλά έχουν αξία, έχουν σημασία, δεν βιάζομαι να το κάνω αυτό αύριο. Θεωρώ πως θα ήταν μια επιπόλαιη ενέργεια μέσα στον ενθουσιασμό μας να πούμε εδώ είμαστε, το φτιάξαμε, ελάτε να το δείτε. Θέλω να φτάσω την τελειότητά του σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και μετά θα το δώσουμε στην χρήση του κόσμου και θα γίνουν οι εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν και θα αρχίσει να λειτουργεί και στην Αλεξάνδρεια κάτι πολύ καλό που έλειπε χρόνια και αυτό που είπατε κι εσείς στην προηγούμενη συνέντευξή μας, το κτίριο φάντασμα πλέον δεν είναι φάντασμα. Να πάμε σε κάτι άλλο, να αλλάξουμε σελίδα στη συζήτηση και να πάμε στον ερχόμενο Μάρτιο. Μπορεί ο Μάρτιος να απέχει 7 περίπου μήνες από την κουβέντα που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις, οι κουβέντες και τα σενάρια, ας το χαρακτηρίσω έτσι, για τις αλλαγές των θέσεων τόσο των αντιδημάρχων όσο των προέδρων των δημοτικών επιχειρήσεων και των οργανισμών του Δήμου. Ευσταθεί κάτι από όλο αυτό το οποίο ακούγεται? Έχετε καταλήξει στο ποιος θα αναλάβει τις συγκεκριμένες θέσεις στο δεύτερο μισό της διοίκησής σας? Το βέβαιο, κύριε Τομοχτσή, είναι ότι όλα τα πρόσωπα σε όλες τις λειτουργίες αξιολογούνται. Όπως αξιολογούμε κι εγώ και κρίνομαι κι εγώ. Βέβαια, έχω την δυνατότητα λόγω της θέσης μου να αξιολογώ και να κρίνω τους συνεργάτες μου. Θέλω εδώ να σας πω πως μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο λειτουργίας όλων των συνεργατών. Δεν πάβω βέβαια από όλους να ζητώ καθημερινά το καλύτερο. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Σας είπα ότι εμάς προς το καλό δεν υπάρχει ταβάνι. Θα προσπαθούμε πάντα γι' αυτό. Σίγουρα όμως θα υπάρξουν αλλαγές. Είχα πει στην αρχή, στο ξεκίνημα της θητείας μας, ότι έχω πολλά ικανά πρόσωπα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στο διοικητικό έργο και να βοηθήσουν και να είναι αποτελεσματικά. Θα δώσω σε κάποιους βεβαίως καινούριους, νέους, την ευκαιρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από τους παλιούς, όμως όλοι έχουν δικαίωμα στο να συμμετέχουν και να μπορούν και αυτοί να προσφέρουν. Θα γίνουν αλλαγές. Ενδεχομένως κάποιοι να μείνουν, ενδεχομένως κάποιοι να φύγουν, όμως ο Μάρτης απέχει από αυτή τη στιγμή που συζητάμε περίπου 6 μήνες,
Σίγουρα η σκέψη και οι λόγοι της απόφασης θα εντατικοποιηθούν στο ότι κάποια στιγμή πρέπει να παρουσιαστεί όριμο πλέον αυτό το πλάνο. Σας διαβεβαίω όμως ότι υπάρχει επεξεργασία, υπάρχουν σκέψεις. Έχω την αίσθηση ότι στο δεύτερο μισό της θητείας μας θα είμαστε δυνατότεροι, εργατικότεροι και αποτελεσματικότεροι. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να σημαίνει πως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα έχουμε σήμερα. Είμαι ευχαριστημένος από τους σημερινούς μου συνεργάτες, αλλά δικαίωμα στην προσφορά έχουν όλοι. Και αυτό θα γίνει πράξη το δεύτερο μισό της θητείας μας. Κατανοητό. Κύριε Δήμαρχε, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτήν, όταν σας τηλεφώνησα για να κάνουμε τη συζήτηση, σας είχα πει πως θα κάνω και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ενδεχομένως να μην σας αρέσουν. Μία από αυτές είναι και η επόμενη, αυτή η οποία ακολουθεί. Και έχει να κάνει εντός εισαγωγικών με τα ενδοοικογενειακά της δικής σας παράταξης. Ακούγεται, λέγεται, αφήνεται να εννοηθεί, το αφήνεται με αλφαγιώτα, πως υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες μέσα από τη δική σας παράταξη, υπάρχει πρόβλημα με κάποιους συνεργάτες, οι οποίοι μάλιστα προχωράνε ήδη στη δημιουργία ενός άλλου ψηφοδελτίου, ο οποίος θα κάνει ζημιά στην ώρα ευθύνης για τις επόμενες εκλογές και πως δημιουργούν ένα άλλο ψηφοδέλτιο. Έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας? Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους συνεργάτες που έχετε? Καταρχάς, να σας πω ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μου αρέσουν. Είμαι εδώ για να απαντήσω σε όλες. Θα απαντήσω λοιπόν και σε αυτήν. Σας λέω, κύριε Τομοξή, ότι εδώ ζω. Γνωρίζω και τι λέγεται και τι ακούγεται και τι συμβαίνει στην κάθε γωνιά του Δήμου. Επομένως, με αυτήν την έννοια πολλά έχουν έρθει στα αυτιά μου. Σας διαβεβαίω όμως ότι δεν διαπιστώνω καμία προσπάθεια διάσπασης, δεν διαπιστώνω καμία προσπάθεια σχηματισμού κάποιου νέου ψηφοδελτίου που να προέρχεται από την ώρα ευθύνης. Απεναντίας, διαπιστώνω μία ενότητα, μία διάθεση προσφοράς από όλους τους συνεργάτες μου και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Η ενότητα της παράταξης φαίνεται κάθε φορά στα Δημοτικά Συμβούλια, φαίνεται κάθε φορά που όλοι μαζί συναντιόμαστε είτε στην ομάδα είτε στα Δημοτικά Συμβούλια. Οι αποφάσεις γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ακέραιες, είναι αποφάσεις όλης της ομάδος. Άρα δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Τουν αντίον μάλλον σφυριλατείται ακόμη περισσότερο η ενότητα της ώρας ευθύνης. Δηλαδή, οι σχέσεις σας με όλους τους συνεργάτες σας είναι καλές, όπως και αντίστοιχα των συνεργατών σας με εσάς? Η σχέση μου με όλους τους συνεργάτες με τους οποίους συνομιλώ καθημερινά, είτε στο γραφείο είτε σε άλλους χώρους, είναι άριστες. Και αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα και θεωρώ πως φαίνεται κιόλα. Οι σχέσεις των συνεργατών μου μεταξύ τους επίσης είναι πάρα πολύ καλές. Βέβαια, θα μου πει κάποιος ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες προστριβές μεταξύ τους. Το διαψεύδω. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ό,τι υπάρχει και όποια διαφωνία ενδεχομένως υπάρχει είναι από τον υπερβολικό, μπορώ να πω, υπερβάλλοντα ζήλο μάλλον των συνεργατών, ο καθένας να προσφέρει από την πλευρά του και από το πόστο που κατέχει τα περισσότερα και τα καλύτερα. Με αυτήν την έννοια δεν θεωρώ πως υπάρχει κάποια όχι καλή σχέση μεταξύ των συνεργατών. Τουν αντίον, οι σχέσεις είναι άριστες και μεταξύ των συνεργατών και οι σχέσεις των συνεργατών μαζί μου. Για το τέλος, έχω αφήσει μια ερώτηση την οποία θα την περιμένουν αρκετοί σίγουρα από τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τη συνέντευξη. Για άλλους το 19 είναι κοντά, για άλλους είναι μακριά, για άλλους πιθανόν να μην τους ενδιαφέρει καν. Ο Παναγιώτης Ογκυρίνης θα είναι υποψήφιος δήμαρχος το 2009 στις επόμενες εκλογές? Κύριε Τομουξή, το 19 είναι πράγματι και κοντά και μακριά. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει και κυρίως εμένα που ενδιαφέρει είναι ότι μας ενδιαφέρει η πετυχημένη πορεία στο υπόλοιπο της θητείας μας. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί και έτσι όπως βαδίζουμε θεωρώ πως θα είναι πράξη, τότε θα συζητήσουμε και τις πιθανές υποψηφιότητες. Θα σας έλεγα όμως την ίδια κουβέντα, την ίδια ερώτηση, να μου την κάνετε και σε ένα χρόνο και τότε θα πάρετε την ακριβή απάντηση και θεωρώ πως θα είναι και η πιο σωστή στον κατάλληλο χρόνο. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε για ακόμα μία φορά. Καλό φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο.
καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, όλα να πάνε καλά, να είμαστε γεροί και υγιείς και εμείς και όλος ο κόσμος και όλοι οι συνδημότες μας. Έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτό θα κάνουμε στο υπόλοιπο της θητείας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.